Απόστολε, ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Μπορούμε να πούμε και οι δύο ομάδες είχαν τις φάσεις τους, είχαν τις ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, η δική σου ήταν η νικήτρια. Πες μου έτσι λίγο τη δική σου την άποψη. Εντάξει, σίγουρα. Η περίσταση έχει ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ανώτερη κατηγορία. Έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και για αυτούς ήταν ένα κίνητρο γιατί παίζανε σε εισαγωγικά με αντίπαλους, με εμάς δηλαδή, με το Κύτρος, που η εντεκάδα μας είναι όλοι επαγγελματίες. Όλοι θέλουν να κερδίσουν, προσωπική μου άποψη, δηλαδή το Κύτρος, γιατί για μένα θεωρείται η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Αλλά σήμερα εντάξει, δεν μπήκαμε πολύ καλά. Κρατήσαμε το 0, να είμαστε σταθεροί πίσω. Στο δεύτερο αναγκαστικά έπρεπε να βγούμε μπροστά για να κερδίσουμε. Αλλά εντάξει, η περίσταση στάθηκε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στην περίσταση. Εμείς καταφέραμε με δύο πολύ καλές ενέργειες να βάλουμε δύο γκολ. Έγινε αυτό το πέναλτι στο 90. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τρεις βαθμοί είναι τρεις βαθμοί. Και εμείς κυνηγάμε πρώτα τους τρεις βαθμούς, αλλά και σίγουρα να παίξουμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα είναι μια καλή χρονιά πάντως για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Δεν θα είναι κανένα παιχνίδι εύκολο και αυτό ήδη το έχετε δει. Σίγουρα, παίξαμε τρεις αγώνες, ακόμα και με το λόφο εισαγωγικά που τα παιδιά με δουλειές και αυτά ήταν κουρασμένα και αυτά. Ήταν δύσκολα. Μέσα στην Καρίτσα, όποιος και να πάει στην Καρίτσα, δεν θα περάσει εύκολα γιατί έχει πολύ καλούς παίχτες και πολύ δυνατή έδρα ανέκαθεν. Σήμερα την περίσταση εγώ δεν την περίμενα τόσο καλή, να πω την αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά εμείς έχουμε παραπάνω εμπειρία και το δείξαμε στο γήπεδο και πήραμε το μάτς. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε.